Να κάνω έτσι μια μικρή τοποθέτηση όσον αφορά τον κύριο Γρηγόρη και να πω ότι όλος αυτός ο κόσμος εδώ πέρα είναι από συνέστημα. Και καμιά φορά το συνέστημα βγάζει και πολύ καλά αποτελέσματα. Στην αρχική τοποθέτηση ο κύριος Δρακονταϊδής μίλησε για 2,5 χρόνια καθυστέρηση. Είναι από τις λίγες φορές που η καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατίας και πολυνομίας του ελληνικού κράτους φαίνεται να είναι και καλή. Παρόλο που οι διαδικασίες ξεκινήσαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή 6 χρόνια πριν, ο κόσμος, η κοινωνία και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, συμπεριλαμβανόμενοι και εμένα, κατά δήλωση του κυρίου Σολδάτου και πολλοί άλλοι που έχω συζητήσει, τώρα έχουμε δείξει τα αντανακλαστικά, τώρα στις καθυστερήσεις. Μπήκαμε σε κάποιες, οι προλαλήσαντες μπήκανε σε πολλές τεχνικές και νομικές λεπτομέρειες, περικάς, αλφαβήτα ζώνη, στατικές μελέτες και πολλά άλλα. Αυτά είναι τα τυπικά. Τα ουσιαστικά είναι άλλα. Είναι ότι έχουμε μπροστά μας έναν επενδυτή ο οποίος είναι επιθετικός. Όλος αυτός ο κόσμος και εγώ μαζί δεν έχω πιστεί ότι όλο αυτό είναι για το καλό της Λευκάδας. Δεν έχω πιστεί ότι θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία είτε με 3, είτε με 13, είτε με 23 μέτρα. Ούτε επίσης και για το μέγεθος της κοινόχρησης της παραλίας, όσες διαβεβαιώσεις και υπογραφές και σφραγίδες δοθούν. Όλοι μας ξέρουμε ότι το κίνητρο του ιδιώτη είναι πολύ μεγαλύτερο από του Δήμου. Από μένα που είμαι αρμόδιος για τη δημοτική περιουσία, από τον Δήμαρχο, από τον Αντιδήμαρχο, έχει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο ο οποιοσδήποτε ιδιώτης. Τι θα κάνουμε, θα παίζουμε τον κλέφτη και τον αστυνόμο αν είναι 3 μέτρα ή αν είναι 3,5. Είναι καθημερινά γνωστά όλα τα παραδείγματα στην καθημερινότητά μας και του παρελθόντος και τα τωρινά. Κυνηγάμε τα τραπεζοκαθίσματα, κυνηγάμε τις ξαπλώστρες, κυνηγάμε τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Αυτό το πράγμα θα κάνουμε σε μια περιοχή η οποία είναι συνυφασμένη με την πόλη. Να μπω λίγο στα τεχνικά, στα τυπικά μάλλον. Όπως αναφέρθηκε με τη διακήρυξη του κυρίου Βλάχου και που τα ανέδειξε ο κύριος Γρηγόρης, υπάρχουν πολλά κενά. Πάνω σε αυτά λοιπόν τα κενά πρέπει να πατήσουμε, κύριε Δήμαρχε, να ελεγχθούν από τις τεχνικές και τις νομικές υπηρεσίες και να προχωρήσουμε. Δεν είναι δυνατόν διακήρυξη του κυρίου Βλάχου να είναι στο πόδι γραμμένη, γιατί δεν μπορεί να αποτυπώνονται τα τσιμέντα και να μην συνοδεύεται με, μάλλον να περιγράφονται τα τσιμέντα και να μην συνοδεύονται με αποτύπωση του τοπογραφικού. 2.000 τετραγωνικά, γωνία τάδε, το πολύγωνο εκείνο, εκεί, εκεί και εκεί και πολλά άλλα που είπε ο κύριος Λιγόρης. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στην, σε αυτά τα οποία αναφερθήκανε περί κτηματικής υπηρεσίας, περί υπογραφή του Υπουργείου, αλφαβήτα ζώνη, δεν θα μπει ξαπλώστρα εκεί μπροστά και σήμερα λοιπόν είναι η τάδε υπουργός και αύριο έρχεται μία άλλη και το υπογράφει. Να σας πω εγώ λοιπόν, συγκεκριμένες επιχειρήσεις στην περιοχή Λευκάδας, περιοχή Natura, που έχουν βάλει πορτόνι. Και εγώ και ο Δήμαρχος δεν μπορούμε να πάμε να το ανοίξουμε επειδή ανοίξει την κτηματική. Και πολύ καλά ξέρετε όλοι ποιες είναι. Εγώ τελειώνοντας θέλω να προτρέψω τον Δήμαρχο να κοιτάξει όλα αυτά τα νομικά μαζί με την νομική υπηρεσία και θέλω να προτρέψω και όλους τους φορείς, τους επικεφαλείς των παρατάξεων και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται γι' αυτό να υπάρχουν προτάσεις για την περιοχή του κάστρου και πώς θα την αναδείξουμε. Ευχαριστώ.